Ήταν... Μου είπαν να έρθω στην Αλβανία. Ακριβώς ότι είναι ένας χώρος με τον οποίο δεν είχα ποτέ ασχοληθεί. Οι δικές μου σπουδές, όπως έχετε υπόψεις, ήταν με κέντρο την Αφρική. Η προοπτική μου ήταν να πάω και να μείνω στην Αφρική. Πήρα ένα τηλεφώνημα το 1990 το Δεκέμβριο ότι συγχαρητήρια, έχετε εκλεγεί και έχετε οριστεί πατριαρχικός έξαρχος για την Αλβανία, η οποία τότε άνοιγε τα σύνορά της. Εγώ απόρρισα και λέω δεν καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται. Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Μου είπαν και πάλι ότι είναι πολύ επίγον και ότι πρέπει να έρθω το συντομότερο στην Ευρώπη. Με αποστολή να δω τι έχει απομείνει ύστερα από αυτό το φοβερό διωγμό στην Ορθόδοξη Εκκλησία γενικότερα. Λέω πότε, η απάντηση ήταν αύριο. Το πιο γρήγορο ταξίδι που έκανα, μου εξήγησαν ότι ήταν μια πολύ κρίσιμη εποχή και έπρεπε κάτι να γίνει. Από ένα χρόνο με ρώτησαν τι θα λέγατε αν υποτεθεί ότι εξελέγεστε αρχιεπίσκοπος. Ήταν η πρωτοβουλία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος επέμενε σε αυτή την λύση και οι άλλοι βεβαίως συνεφώνησαν. Πολλοί έλεγαν τον έριξαν στο λάκκο των Λεόντων. Εγώ ήξερα ότι είναι μια αποστολή στην οποία δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη βεβαιότητα, αλλά η πείρα μου έχει πει ότι το πιο σημαντικό που ζητείτε από εμάς είναι η πιστότητα στην Εκκλησία και όχι τα πολλά σχέδια. Ήταν ένα πήγαινε. Έκανα το σταυρό μου και είπα πάω. Τι έντονη η ανάμνηση που έχετε από την παρουσία σας εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή που αισθάνεστε ότι δεν θα ξεχάσετε ποτέ, ότι κάποιες φορές σας έρχεται στο μυαλό. Ποια είναι? Φτάνω τον Ιούλιο του 1991, ύστερα από αναμονή 7 μηνών για να πάρω μια θεώρηση για ένα μήνα, και φτάνω στο αεροδρόμιο. Και βλέπω μια ομάδα ανθρώπων, όλοι με λαϊκά, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι, κουρασμένοι, φτωχοί, με μερικά παιδιά, με υποδέχονται. Είναι η ομάδα η πρώτη που βλέπω των Ορθοδόξων και πηγαίνουμε στο ναό. Ο ναός εκείνη την εποχή ήταν ένα παλιό γυμναστήριο, είχε μετατραπεί σε γυμναστήριο, χωρίς τζάμια, χωρίς κανένα στοιχείο εκκλησιαστικό μέσα, με ένα λιτό τέμπλο ξύλινο και έπρεπε να επικοινωνήσουμε τους ανθρώπους. Τους έβλεπα όλους, σε μια αναμονή μεγάλη. Έπρεπε να πω κάτι πολύ σύντομο και ουσιαστικό. Τους είπα πάρτε από ένα κερί, άναψα το δικό μου το κερί και τους είπα «Christi Ungial, Χριστός Ανέστη». Άναψαν όλα τα κεριά, τα μάτια ήταν δακρυσμένα και απήδησαν «Verte Ungial, Αληθώς Ανέστη». Αυτό ήταν το βασικό πρώτο μήνυμα που είχα να πω και η περίληψη όλης της πορείας μετά. Κατόπιν ήρθαν τα Χριστούγεννα, επειδή πλησιάζουμε και είμαστε στις γιορτές αυτές. Τα πρώτα Χριστούγεννα δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε τζάμια και βάλαμε ή νάιλον ή εφημερίδες στα παράθυρα. Έτρεχε από πάνω η οροφή, προσδιορίσαμε τους τόπους που μπορούσαν να μείνουν καλύτερα. Η εκκλησία ήταν κατάμεστη αυτή τη φορά, από ένα σωρό ανθρώπους όλων των ηλικιών. Και κάναμε Χριστούγεννα μέσα στη φτωχιά αυτή φάτνη που κάποτε ήταν εκκλησία. Το 1992, όταν στην Κοριτσά πια είχα πάει στην εκκλησία αυτή που την είχαν κάνει μουσείο. Και όταν είχα ζητήσει την άδεια από τον τότε πρόεδρο, τον Μακαρίτη τώρα, Αλία, μου είχε πει ξεχάστε να ξαναπάρετε αυτή την εκκλησία. Βεβαίως, εκείνος που ξεχάστηκε ήταν ο Ηλία. Αλλά εμείς την πήραμε τελικώς στην εκκλησία. Και έγινε αφορμή, επειδή ήταν ακόμα μουσείο, να μας δώσουν ένα άλλο οικόπεδο για να κτίσουμε τη δική μας εκκλησία. Όταν όμως πήραμε την άδεια, μας ήρθε ένα μήνυμα από εδώ ότι αναστέλλεται η άδεια
και δεν δίνεται πλέον το δικαίωμα να κτίσουν η Ορθόδοξη Εκκλησία. Τότε έγινε μια γενικότερη διαμαρτυρία στους δρόμους, με εξατέρια κλπ. Και τελικά μας έδωσε ένα οικόπεδο πολύ καλύτερο στο κέντρο της Κοριτσιάς. Και όταν κάναμε την θεμελίωση του ναού, εγώ είχα πει τότε τη φράση: κοιτάξτε, εμείς δεν ανησυχούμε όταν μας πετροβολούν, χρησιμοποιούμε τις πέτρες και κτίζουμε. Το πετροβόλημα δεν σταμάτησε, ούτε και τώρα πρόσφατα, με άλλους τρόπους γίνεται. Γίνεται με κείμενα σε εφημερίδες, με διάφορες άλλες ιστορίες και συκοφαντίες. Συνεχίζουμε. Μακαριότατε, τους περισσότερους εχθρούς σας αισθάνεστε ότι τους είχατε μέσα στην Αλβανία ή εκτός? Πάντα υπήρξαν διάφοροι κύκλοι από άλλα συμφέροντα, από άλλα ενδιαφέροντα. Αλλά εδώ στην Αλβανία υπήρξε μια γενικότερη καχυποψία. Μην ξεχνάτε ότι το 1991 ήταν τα πρώτα ανοίγματα σχέσεων. Οπότε αυτή η καχυποψία έβλεπε με ένα μάτι πολύ κριτικό το κάθε μου βήμα. Ευτυχώς, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα δεν έχει γίνει σε καμιά σιωπή. Εμείς είμαστε σε μια γυάλα. Κάθε μας κίνηση τη βλέπω. Μάλιστα, θυμάμαι μερικοί φίλοι από την Αγγλία είχαν την καλοσύνη να μας στείλουν ένα αυτοκίνητο αλεξίσφαιρο. Και τους είπα, αυτό είναι λάθος. Δεν μπήκα ποτέ μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο. Ήμουν αποφασισμένος για το κάθε ενδεχόμενο. Αλίμον αν κυκλοφορούσε ο αρχιεπίσκοπος με ένα αλεξίσφαιρο αυτοκίνητο. Τελικώς έμεινε στον καράζ και χάλασε. Γιατί κανείς δεν το πήρε μετά. Με τον φόβο που φαντάζομαι ότι κάποιες φορές τον αισθανθήκατε. Πώς το αντιμετωπίσατε? Κοιτάξτε, όταν κανείς είναι αποφασισμένος σε μια αποστολή για όλα, είναι ήρεμος. Ξέρει ότι δεν είναι μόνος του. Του φτάνει ο Θεός. Θυμάμαι τη Μακαρίτισσα, την αδελφή μου, η οποία είχε πολύ στεναχωρηθεί γιατί την έπαιρναν τηλέφωνο και της έλεγαν ότι θα σκοτώσουμε τον αδελφό σου, θα κάνουμε τον άλλο. Βρέγγλι, μην κάθεσαι και στενοχωριέσαι γι' αυτά. Εκείνος ο οποίος ξέρει το τέλος μας δεν είναι αυτοί που σου τηλεφωνούν. Το ξέρει ο Θεός. Είναι ήρεμη. Και εδώ στο παράθυρο δεν φαίνεται. Τα έχουμε αφήσει σαν διακοσμητικό. Είναι από τις σφαίρες τις οποίες είχαμε το 1997. Είναι ελεύθερος. Όποιος αγαπάει, η δε αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Ένας κόσμος ο οποίος είχε μεγαλώσει με τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει Θεός. Ότι τα πάντα σχετίζονται με πολιτικά συμφέροντα, με πάλι των τάξεων, με άλλα πράγματα. Πώς θα μπορούσε να πιστέψει απότομα, επειδή το 1991 λέει ήρθε η δημοκρατία, ότι υπάρχει εδώ, ήρθε κάποιος άνθρωπος από την Ελλάδα, ο οποίος ήρθε μόνο γιατί πιστεύει στον Θεό. Γιατί πιστεύει ότι αυτός ο τόπος στερήθηκε το τεράστιο δικαίωμα να πιστεύει στον Θεό και είναι εδώ μόνο από αγάπη για να διακονήσει όλους τους ανθρώπους. Και είπα ότι είναι φυσικό να μην το καταλαβαίνουν και να μην το πιστεύουν. Ο χρόνος θα δείξει. Η δική μας η προσπάθεια είναι να αποφύγουμε να βλέπουμε τους άλλους ως εχθρούς. Οι άλλοι μας βλέπουν εχθρικά, αλλά εμείς βλέπουμε τους άλλους σαν αδελφούς, σαν εικόνες του Θεού. Είμαστε ελεύθεροι. Δεν φοβόμαστε. Τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία έχουν χειροτερεύσει σχέσεις. Είναι μια περίεργη σιωπή στην οποία έχουν αναδυθεί άλλες δυνάμεις που θα ήθελαν ένταση. Και εδώ και στην Ελλάδα. Και πρέπει να το προσέξουμε. Δεν έχουμε περιθώρια για άλλους πειραματισμούς. Οι δύο λαοί πρέπει να ζήσουν μαζί. Εδώ υπάρχουν φωνές που δεν είναι, νομίζω, φιλικές. Και υπάρχει ένα κακό. Ψάχνουμε και ανησυχούμε για τις κορώνες που κατά καιρούς ακούγονται. Και δεν βλέπουμε ποια είναι η ρίζα αυτού του θέματος. Όπως συνήθως, βλέπουμε την επιφάνεια και όχι τις ρίζες. Οι ρίζες είναι ότι τα παιδιά στα σχολιά τους μαθαίνουν ακόμα πράγματα τα οποία δεν είναι αληθινά. Και τα αποστηθίζουν. Και γι' αυτό βλέπετε την καινούργια γενιά να είναι πιο επιφυλακτική για τους γείτονες. Εκεί πρέπει να κοιτάξουμε, στην εκπαίδευση. Άρα θα χρειαστεί να δούμε ποιες ρίζες δηλητηριάζουν την αλήθεια. Ενώ φαίνονται επιφανειακά να έχουν καλυτερεύσει, με εξαίρεση κάποια γεγονότα, αρκεί κάποιο γεγονός για να ανάψει ένα φυτίλι. Όπως ήταν οι πρόσφατες δηλώσεις Μπερίσσα. Ναι. Σας είπα, μπορεί να δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι το πιο σημαντικό είναι το άλλο που σας είπα. Τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Ποια είναι, όπως έχουμε και εμείς, άλλες πολιτικές δυνάμεις, υπάρχουν και εδώ πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν σε πρόγραμμά τους το αντί, το ανθί. Ανθ ελληνικό, αν κλπ. Δεν ξέρω τελικά πόσο θα επηρεάσουν τον κόσμο, αλλά στις δύσκολες ώρες δεν
υποτιμώ ποτέ τον φανατισμό που πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε περιβάλλοντα να ανθίσει, και δεν υποτιμώ καθόλου την βλακεία και την ανοησία, η οποία κάποτε είναι πιο δυνατή από τη σοφροσύνη και τη σύνεση. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα διδακτορική διατροφή, η συμβολή των βλακών στην εξέλιξη του πολιτισμού. Λοιπόν, πολλές φορές υπάρχουν πολλοί που τα υποτιμούν αυτά. Λέει, δεν υπάρχει θέμα. Πώς δεν υπάρχει θέμα? Το δηλητήριο είναι μια πραγματικότητα. Και όταν το αφήσεις και κινείται, μικρό φαίνεται, αλλά δηλητηριάζει τη σκέψη και τη συνείδηση των λαών. Λοιπόν, προσοχή και στην ανοησία, προσοχή και στο ψέμα, και τα αντίδοτα είναι αλήθεια και σοβαρότητα σε όλα τα περιβάλλοντα. Όταν πρώτα ήρθατε, άρχισε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ελληνικής καταγωγής που ζούσε εδώ να έρχεται στην Ελλάδα, και όχι μόνο. Δημιουργήθηκε τότε ο φόβος αποψήλωσης χωριών, που φαντάζομαι ότι με τον καιρό έπαιρνε κάποιες διαστάσεις και ανησυχούσε αρκετά. Η κατάσταση σήμερα ποια είναι? Δεν ήταν μόνο από τα χωριά της ελληνικής μειονότητας. Από όλα τα μέρη της Αλβανίας έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι, έφτασαν 800.000 πόσο, και κατέβηκαν στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα υπήρξε ανοιχτή αγκαλιά για όλους, έτσι. Πολλά ερωτηματικά, μου επιτρέψετε. Το τελευταίο καιρό πλέον τα πράγματα είναι: πρέπει να αποφύγουμε τις γενικεύσεις, οι Έλληνες, οι Αλβανοί. Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι και στους δύο λαούς. Τώρα, γι' αυτό που λέτε, είναι πράγματι ότι πάρα πολλά χωριά αυτή τη στιγμή δεν έχουν νέα παιδιά. Αλλάζει κάτι τώρα. Έρχονται πάλι με τις δυσκολίες που υπάρχουν τις οικονομικές στην Ελλάδα, έρχονται πολύ πίσω. Εμείς μάλιστα φροντίσαμε κάτω να οργανώσουμε και τα σχολεία, τα ελληνικά, και μάλιστα στο Μεσοπόταμο κάναμε και ένα σχολείο τεχνικό λύκειο για τα παιδιά τα οποία έρχονται από την Ελλάδα, και μάλιστα ακούω ότι είναι πολύ ευχαριστημένα και ενθουσιασμένα γι' αυτό, για να μείνουν στον τόπο τους. Σε αυτές όμως τις περιπτώσεις, ξέρετε, δεν φτάνουν οι γενικές συμβουλές «μείνετε στον τόπο σας». Εκείνο που έχει σημασία είναι να δημιουργούν συνθήκες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αναπτυχθούν. Όταν υπήρχαν χωριά, και όπως σας είπα προηγουμένως, που δεν είχαν νερό, που δεν είχαν δρόμους, που δεν είχαν ηλεκτρικό, πώς θα μπορούσε να τους πεις «μείνετε εδώ». Μείνετε εδώ εσείς οι ήρωες για να καθόμαστε εμείς άνετα πού? Άρα το θέμα δεν λύνεται με αυτό. Περισσότερη ανάπτυξη είναι το μυστικό. Και εδώ από την πρώτη στιγμή, τώρα είναι αισθητό και στην Ελλάδα. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και αλληλεγγύη. Κυρία Κατρίτση, υπάρχει μία άγνοια, θα την έλεγα, που πρέπει να την προσέξουμε. Πρόκειται για την Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας, έτσι. Σε αυτή λοιπόν της Αλβανίας είναι η Αλβανή Ορθόδοξη. Πολλοί νομίζουν ότι δεν υπάρχουν Αλβανοί Ορθόδοξοι. Μεγαλύτερο ψέμα αυτό δεν μπορούσαμε να πούμε. Υπάρχουν και παραυπάρχουν. Είναι εκείνοι που άνθεξαν σε διωγμούς αιώνων και παραμένουν Ορθόδοξοι. Είναι οι Έλληνες. Είναι η σλαβική καταγωγή στο Βορρά και στην Ανατολή, που έχουν σχέση με τα Σκόπια κλπ. Είναι οι λεγόμενοι Ρουμούν. Άλλοι προσδιορίζονται ότι έχουν ελληνική συνείδηση, άλλοι δεν έχουν. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε? Όλοι μαζί. Όλοι οι Ορθόδοξοι μαζί. Το πρώτο καιρό, ξέρετε, ποια ήταν η μεγάλη μου έννοια? Πώς δεν θα διχαστούμε? Εάν αρχίσουμε να κάνουμε εδώ μικρές αποικίες των γύρω εκκλησιών, δεν θα γίνει ποτέ εκκλησία εδώ. Και αγωνιστήκαμε για αυτό το πράγμα. Είμαι χαρούμενος και ευλογώ το, πραγματικά δοξάζω τον Θεό που τα καταφέραμε. Είμαστε όλοι μαζί οι Ορθόδοξοι. Ως λαός, μπορεί να έχουμε πάρα πολλά θετικά, αλλά έχουμε και πάρα πολλά αρνητικά. Και ένα από αυτά είναι η υπεροψία με την οποία πολλές φορές κοιτάμε τους άλλους λαούς. Παραδείγματος χάρη, μου είπατε πριν για μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά την οποία είχαμε όταν άρχισαν Αλβανοί πολίτες και ελληνικής καταγωγής να έρχονται. Και εκεί σας είπα ότι εγώ έχω πολλά ερωτηματικά για αυτή την ανοιχτή αγκαλιά. Δεν μιλήσαμε με καλά λόγια ποτέ για τους Αλβανούς πολίτες. Κάποιοι δεν τους φέρθηκαν και πάρα πολύ καλά. Όταν βρεθήκαμε σε μια παρόμοια θέση πρόσφατα, να μας κοιτούν οι άλλοι με υπεροψία και να μας χλεβάζουν και να μας δυσφημούν, τότε ήταν ίσως η πρώτη φορά που ταρακουνηθήκαμε ως λαός και αισθανθήκαμε λίγο περίεργα. Γιατί βρεθήκαμε αυτόματα στην αντίπερα όχθη. Συμφωνείτε με αυτό? Η υπεροψία είναι ένα τεράστιο ελάττωμα και για τα πρόσωπα και για τους λαούς. Και αυτό το αίσθημα ανωτερότητας τελικά κρύβει ένα αίσθημα κατωτερότητας. Αυτά τα δύο πάνε μαζί.
δεν είσαι βέβαιος για τον εαυτό σου, δεν εκτιμάς τον εαυτό σου όπως είναι, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύτιμο, και είτε δείχνεις υπεροψία, είτε δείχνεις το άλλο είδος της ξενομανίας. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ και στεναχωριόμουν γι' αυτό. Πρέπει να σας πω ότι την εποχή που είχε αρχίσει εκείνη η ιστορία για να απαλλαγούμε από τους μετανάστες και άρχισαν οι εφημερίδες να γράφουν σκούπα κλπ. Είχα κατεβεί κάτω. Είχα δει τον τότε πρωθυπουργό και τους άλλους πολίτες και πήγα στους διαφόρους υπευθύνους των εφημερίδων, τους διευθυντές και τους εκδότες. Και τους είχα πει: τι κάνετε, τι είναι αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιείτε, σκούπα. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι προσβλητικό για τους άλλους, αλλά προσβλητικό και για εσάς. Ποιοι είμαστε εμείς που τους άλλους τους βλέπουμε έτσι? Με κοίταζαν περίεργα. Ήταν τα πρώτα χρόνια που δεν με πολύ ήξεραν και απορούσαν. Αλλά κατόπιν συμφώνησαν, ήταν λάθος. Και στενοχωριέμαι, διότι το ίδιο βλέπω αν βλέπατε τώρα εφημερίδες τα δύο τελευταία χρόνια εδώ. Με τι κακία πολλές φορές μιλάνε για την κρίση της Ελλάδος. Με βάλουν να πάρει το ίδιο πράγμα. Μάλιστα, κάποιος ο οποίος παρουσιάζεται και αρχηγός κόμματος, τελείωτε πολύ, κατέληξε μια αποστροφή του λέγοντας: και τι έχουμε να φοβηθούμε από τους Έλληνες? Η Ελλάδα είναι μια χώρα προς πώληση. Λέω: κοίταξε τώρα, αυτός θέλει να γίνει πολιτικός ηγέτης. Έτσι δημιουργούνται φιλίες και κοινή πορεία μεταξύ των λαών. Άρα οι αδυναμίες μας είναι οι ίδιες. Θυμήθηκα τα άλλα μου χρόνια όταν ήμουν στη Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές, 65-69. Οι Gastarbeiter, οι φιλοξενούμενοι εργάτες, αντιμετώπισαν φοβερές δοκιμασίες και περιφρόνηση από την κοινωνία εκεί. Και εγώ πήγαινα τις Κυριακές για να τους βρω στα εργοστάσια ή σε φτωχογειτονιές εκεί. Και με είχε στενοχωρήσει όταν τους έβλεπα στους σταθμούς να γυρίζουν. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, ξέρετε, έχουν ζέστη, έχουν συνθήκες πιο καλές και εκεί πολλές φορές έβρισκαν καταφύγιο. Και λέω: δεν θα ήθελα ποτέ να δω στην Ελλάδα μια ανάλογη συμπεριφορά στους ξένους. Δεν δικαιολογούμε. Είμαστε ένας λαός που ζήσαμε τη μετανάστευση στην Αμερική, στην Αυστραλία. Δεν μπορούμε να παραλαμβάνουμε τέτοια λάθη. Μήπως στερούμαστε μνήμη στην Ελλάδα? Οπωσδήποτε στερούμεθα μνήμης. Και θα σας έλεγα ότι πλησμονήσαμε τις δύσκολες ώρες που περάσαμε στον 20ο αιώνα και τα καταφέραμε πολύ καλά. Και ανησυχούμε τώρα για τις δυσκολίες που έχουμε. Τότε περάσαμε πολύ δυσκολότερα προβλήματα. Εγώ ήμουν παιδάκι τότε στην κατοχή τη γερμανική και τα βγάλαμε πέρα. Και πάλι θα τα βγάλουμε πέρα. Δεν σκεπτόμαστε σοβαρά το παρελθόν. Μάλιστα, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε και, θα το έλεγα, λίγο σνομπάρισμα της ιστορίας, ότι ασχολούμεθα με το παρόν και δεν ασχολούμεθα με την ιστορία. Αλίμονο στους λαούς που δεν έχουν μνήμη. Τους πιάνει το Αλσχάιμερ στην καθημερινή τους ζωή μετά. Η μνήμη του παρελθόντος είναι για να αποφεύγουμε τα λάθη και να χαιρόμαστε και να θαυμάζουμε τις υπέροχες μορφές που μας έδωσε αυτή η ιστορία. Ένας Καποδίστριας. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος για μας. Ένας Μακρυγιάννης έχει αφήσει ένα μήνυμα για τους νέους φοβερό. Αλήθειας, γενναιότητας, τιμιότητας. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να σκεπτόμαστε μόνο τα αρνητικά και όχι τα θετικά? Είναι δική μας ιστορία. Είναι στο DNA το δικό μας. Στην Ελλάδα λέγαμε ότι δεν είμαστε ρατσιστές. Δεν ήμασταν ρατσιστές γιατί δεν είχε τύχει μέχρι πρότινος να ζήσουμε, να χρειαστεί να ζήσουμε με ξένους. Μήπως έπαιξε ρόλο, εκτός από την έλλειψη παιδείας, που σίγουρα παίζει το σοβαρότερο ρόλο, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η πολιτεία δεν πήρε εγκαίρως μέτρα, αφενός για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό, αφετέρου την εγκληματικότητα, όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα να ζητάμε από έναν άνθρωπο που ζει στις περιοχές που εσείς μεγαλώσατε, περάσατε τα παιδικά σας χρόνια, ο οποίος σήμερα μπορεί να μην μπορεί να βγει από το σπίτι του, να του ζητάμε να δείξει ψυχραιμία απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν. Σίγουρα κάποιοι από αυτούς νόμιμα, κάποιοι από αυτούς παράνομα. Το πρόβλημα έχει γίνει πάρα πολύ σύνθετο και πολύπλοκο, ακριβώς από αυτό που είπατε, από την λαθασμένη αντιμετώπιση από την πολιτεία και από το ότι δεν είμαστε έτοιμοι για να δεχθούμε ένα τέτοιο κύμα. Αλλά στα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Εν σχέση με το θέμα που λέγεται ρατσισμός, νομίζω ότι εκείνο το οποίο είναι το σωστό βλέμμα είναι ότι κάθε άνθρωπος είναι πριν απ' όλα άνθρωπος. Εάν είναι άσπρος, αν είναι μαύρος, αν είναι κάτι άλλο, είναι άνθρωπος. Αν γεννήθηκε κάπου, δεν είναι δικό του ούτε το επίτευγμα, ούτε το λάθος.
και εγώ γεννήθηκα στον Πειραιά, δεν καυχόμαι, διότι ήταν δική μου η επιλογή. Γεννήθηκα εκεί, δόξα τω Θεώ. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής γι' αυτό. Ο άλλος γεννήθηκε κάπου αλλού. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος ευθύνεται που γεννήθηκε κάπου αλλού. Το πρώτο που είχαμε να κάνουμε είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο, σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, που σύμφωνα με τη δική μας την παράδοση εκκλησιαστική, είναι εικόνα του Θεού. Δεν είναι ο Έλληνας εικόνα του Θεού, ή ο Εβραίος, ή ο Αμερικάνος, ή ο Άγγλος. Ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτό είναι το πιο τολμηρό το οποίο επιμένει να λέει η Εκκλησία. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι το πρόσωπο, η εικόνα του Θεού, τον αντιμετωπίζεις αλλιώς. Με βαθύ σεβασμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνεις τα μάτια σου όταν ο άλλος έχει ένα Καλάσνικοφ. Ούτε η πολιτεία πρέπει να μείνει αδιάφορη όταν οργανώνονται και τελικά η ελληνοαλβανική φιλία κορυφώνεται στις κοινές συμμορίες. Έχει ευθύνη το κράτος. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα λάθος πάλι δικό μας. Μιας κοινωνίας ανέτοιμης και μιας κοινωνίας που δεν ήταν ικανή να αντιμετωπίσει τις καινούργιες συνθήκες και αν θέλετε και τον κίνδυνο. Και τώρα είμαστε σε μια ζάλη. Τώρα λοιπόν κάνουμε πάλι τα θύματα. Είναι η εύκολη λύση να παίζουμε το ρόλο του θύματος. Αντί να λέμε ευθυνόμαστε, να διορθώσουμε την κατάσταση. Όσο και αν φαίνεται δύσκολο αυτό, τα δύσκολα αξίζουν επιτέλους στο λαό μας. Ό,τι μεγάλο κάναμε ήταν δύσκολο. Την ελευθερία που αποκτήσαμε δεν μας τη χάρισε κανείς. Θέλω να μου πείτε, η εικόνα ενός ιερέα που βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους που βιοπραγούν, βρίζουν, έχουν κατά καιρούς εκφραστεί με πολύ άσχημο τρόπο για άλλους συνανθρώπους τους. Η παρουσία λοιπόν ιερέων δίπλα σε τέτοια πρόσωπα, τι σας δημιουργεί? Θλίψη και απογοήτευση και νομίζω ότι απλούστατα πρέπει ο αρμόδιος επίσκοπος να τους καλέσει και να τους πει «Κοιτάξτε, δεν είναι εκεί η θέση σας». Πάντοτε, με οποιοδήποτε σχήμα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν διακρίνονται ούτε για την νοημοσύνη τους, ούτε για την ακεραιότητά τους. Και εκεί έρχεται όμως η οργανωμένη εκκλησία, η οποία πρέπει να πάρει κάποια μέτρα. Αυτονόητα. Μην θέλετε να μιλήσουμε για πολλά αυτονόητα. Πρέπει να πάνε ξέρω εγώ φυλακή. Μιλάω για την αυτοκριτική στην Εκκλησία. Εγώ ανησυχώ πως ένας λαός που δηλώνει ότι είναι στην πλειοψηφία 85-90% ορθόδοξος, πως παρουσιάζεται με αυτή τη συμπεριφορά, πως επιτρέψαμε στον εαυτό μας μια τέτοια παρακμή. Εδώ βλέπω φοβερή ευθύνη της Εκκλησίας. Πως δεν είπαμε στον κόσμο ότι αληθινή ορθοδοξία δεν είναι απλώς να πηγαίνετε και να δείχνετε το σεβασμό σας στην ΑΒ εικόνα. Να ανάβετε το κεράκι σας και μερικοί επίσης που είστε πλούσιοι να δίνετε και ένα μικρό, ένα χιλιοστό για να γράφουν τα ονόματά σας στις εκκλησίες. Η αληθινή ορθοδοξία είναι μια υπακοή στην αλήθεια του Ευαγγελίου, στο λόγο του Χριστού. Προϋπόθεση είναι η τήρηση των εντολών. Η αλήθεια, η τιμιότητα, η δικαιοσύνη, η αγάπη, αυτά είναι τα πρώτα, τα άλλα θα έρθουν μετά. Εμείς κάναμε μια ορθοδοξία, πολλές φορές θα έλεγα, όταν βλέπω ορισμένους ναούς με τόσα περιττά πράγματα, λίγο παρόκ. Και αφήσαμε τον λαό χωρίς τον κριτικό και προφητικό λόγο και την καθοδήγηση. Και βεβαίως η καθοδήγηση δεν έρχεται μόνο με τον λόγο και την γραφή, έρχεται και με το παράδειγμα, το οποίο πρέπει να εμπνεύσουμε στον κόσμο. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ένα χωριό το οποίο πηγαίνει συνεχώς στη λιτανία και απότομα εμφανίζονται 120 τυφλοί, δηλώνουν. Και ένα άλλο πολύ ορθόδοξο και πνευματικό μέρος που είναι αντιστοίχως κουφή. Και πηγαίνουν βεβαίως στις ακολουθίες και στις τελετές πολύ ευσεβείς ορθόδοξοι. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Αυτή η ορθοδοξία δεν είναι απλώς ένα εξωτερικό πράγμα. Πρέπει βαθιά στην καρδιά μας να μπει ο λόγος και η αλήθεια του Θεού.
που μιλάει για ελευθερία, που μιλάει για αγάπη, που μιλάει για δικαιοσύνη, που μιλάει για αυτοθυσία, που μιλάει για αλληλεγγύη. Αν αυτά δεν μεταφερθούν στην καρδιά του λαού, τι ρόλο θα έχει η Εκκλησία μετά? Έχετε πει επίσης ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να ανήκει στο κλάπ των ισχυρών, των πλουσίων. Προφανώς. Μα ξεχνάτε ότι ο πρώτος μακαρισμός. Υπάρχει ένας μακαρισμός, όπως είναι γραμμένος στο Κατά Ματθαίον, λέει: μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Με την έννοια η ταπεινή κλπ. Ο μακαρισμός, όπως είναι στο Κατά Λουκά, λέει: μακάρι η πτωχή. Η κριτική που έχει κάνει ο Χριστός ήταν για τους πλουσίους και για τους Φαρισαίους. Εκεί ήταν η σκληρή κριτική. Τελικά όλη η κοινωνία έχει ένα μεγάλο λάθος που πρέπει να μετανοήσει. Κάθε μια ομάδα στη δική της περιοχή και στη δική της ευθύνη. Όταν μιλάμε για πολιτικά θέματα, οι πολιτικοί έχουν μεγαλύτερη ευθύνη. Και όταν μιλάμε για εκκλησιαστικά θέματα, οι εκκλησιαστικοί υπεύθυνοι έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Αλλά όλοι μας, εδώ χρειάζεται μια γενική ανακατάταξη των ιδεών και μια μνήμη. Αν θέλετε να καταλάβετε τι είναι η Ορθοδοξία, θα σας πω μια ιστορία που την έμαθα χθες. Για μια γυναίκα ηλικιωμένη, η οποία πηγαίνει στο γερμανικό νεκροταφείο, που ξέρετε είναι θαμμένοι ένα σωρό νέοι άνθρωποι, 17, 18, 19 ετών, και η οποία πηγαίνει, ανάβει κερί και θυμίαμα, και πηγαίνει στους τάφους. Κάθε μερικοί τη ρώτησαν, τι κάνεις γιαγιά εκεί? Τρελάθηκες. Παιδί μου, δεν έχουν τη μανούλα τους εδώ για να τους ανάψει ένα κερί. Και έρχομαι εγώ. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Αυτό το μεγαλείο της Ορθοδοξίας, αυτή η βαθιά συγχωρητικότητα, η καταλλαγή, ο σεβασμός των άλλων, στον αντίπαλο, στον εχθρό, αν θέλετε, εδώ κορυφώνεται. Και αυτή την ιστορία δεν την ξέρουμε. Η ιστορία δεν είναι μόνο τι κάνουμε εμείς οι επίσκοποι, οι αρχιεπίσκοποι και οι καθηγητές στα πανεπιστήμια ή στα γυμνάσια. Είναι η άγνωστη ιστορία όλων αυτών των υπέργων ανθρώπων. Εγώ θυμάμαι τις υπέροχες εκείνες γυναίκες από τη μικρασιακή καταστροφή, από τα χρόνια της κατοχής, οι οποίες έδειξαν ένα παράδειγμα αυτοθυσίας. Κοντά στα παιδιά τους, οι χείρες γυναίκες, κοντά στους μεγάλους, τους μικρούς, χωρίς να ζητούν τίποτε, χωρίς καν να αισθάνονται ότι έκαναν κάτι μεγάλο. Γιατί κανένας άλλος δεν προσπάθησε να κάνει αυτό που κάνετε εσείς? Υπάρχουν άλλοι στις διάφορες ιστορικές συνθήκες και στα πλαίσια στα οποία βρίσκονται. Υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι, εξαίρετοι, οι οποίοι δουλεύουν πολύ θετικά, αλλά εδώ οι προκλήσεις ήταν πολύ πιο απρόβλεπτες. Αν θέλετε, πολλές εκπλήξεις. Δεν ήταν ένα δεδομένο πράγμα, δεν ήταν προβλήματα τα οποία ήξερες τις λύσεις. Έπρεπε να ψάξεις για τις λύσεις. Θυμάμαι στα νεανικά μου χρόνια, ίσως έχετε ακούσει ότι η αγάπη μου ήταν τα μαθηματικά. Ο καθηγητής μας, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός καθηγητής, στα χρόνια εκείνα, τα δύσκολα, ήμουν στο δεύτερο γυμνάσιο Αρένων Αθηνών, μας έλεγε πάντα: μάθετε να σκέπτεστε μαθηματικά. Να ψάχνετε στα προβλήματα που δεν τα ξέρετε, τι μέθοδο πρέπει να ακολουθήσετε για να βρείτε λύσεις. Αυτό έκανα και εδώ. Έψαχνα να βρω λύσεις. Δεν αντέγραφα, δεν ήξερα να υπάρχει κάτι ανάλογο. Με πολύ προσευχή, το δικό μου το μικρό, το προσευχητάριο, έλεγα: Θεέ μου, δεν ξέρω. Φώτισέ με, τι πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει να κάνω. Δώσ' μου τη δύναμη για σωστές κρίσεις, για σωστές εκτιμήσεις, για σωστές αποφάσεις. Υπήρξε κάποια στιγμή που αισθανθήκατε ότι δεν μπορείτε να προχωρήσετε, ότι θέλετε να παραιτηθείτε? Γιατί εκτός από το χρέος που αισθανόσασταν ότι είχατε, υπήρχαν και ανθρώπινες αντοχές. Οι ανθρώπινες αντοχές δεν ήταν από τις δυσκολίες τις εξωτερικές. Οι ανθρώπινες αντοχές ήταν σε μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση που δημιουργήθηκε ένα ερωτηματικό. Κατά πόσον εγώ ήμουν συνεπής και αληθινός αυτό το οποίο έκανα. Με την κρίση εδώ της Αλβανίας υπήρχαν ορισμένες άλλες προτάσεις από άλλους κύκλους που δεν ήξεραν τον χώρο της Αλβανίας και φανταζόταν ότι εδώ ήταν μια εύκολη απικία που θα στέλναμε ανθρώπους. Τότε πραγματικά μου πέρασε αυτή η ιδέα, αλλά σκέφτηκα ότι δεν έχει λυθεί τίποτε με την παρέτηση. Στην αποκαρδίωση χρειάζεται πάλι να βάλει κανείς τα δυνατά και να ζητήσει τον φωτισμό και τη χάρη του Θεού και να τραβήξει μπροστά. Και τόλμησα μπροστά, μιλώντας για την αλήθεια. Πήγα και βρήκα τους ανθρώπους εκείνους που είχαν όχι σωστές αντιλήψεις και πληροφορίες και τους είπα: η αλήθεια είναι αυτή. Λάτε να τη δείτε. Ήξερα ότι κάποιοι άλλοι που παραιτήθηκαν σε κρίσιμες στιγμές ουσιαστικά άφησαν ολόκληρο το έργο του να καταρρεύσει. Και είπα: δεν θέλω να το επαναλάβω αυτό. Ακούστε, τα προσωπικά έχουν πάντοτε πολλά αποσιοποιητικά.
Στο κέντρο των Τυράννων υπήρχε Ορθόδοξος Χριστιανικός Ναός έως το 1967, οπότε και κατεδαφίστηκε από το καθεστώς Χότζα. Στη θέση του χτίστηκε ένα πολυόροφο ξενοδοχείο. Το 2002, μετά από πολλήτες προσπάθειες του Αρχιεπισκόπου, παραχωρήθηκε τελικώς άλλο οικόπεδο για την ανέγερση του ναού. Τα θυρανίξια του Μεγαλοπρεπούς Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιουνίου, οπότε και συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την ενθρόνηση του κυρίου Αναστάσιου ως Αρχιεπισκόπου της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας. Όταν κάναμε τον διαγωνισμό για τον Καθεδρικό Ναό, έπρεπε να διαλέξουμε ένα πρότυπο. Και το πρότυπο που διαλέξαμε ήταν ακριβώς η Αγία Σοφία. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια σχέση με τις ρίζες, τις αλήθειες και τις ομορφιές. Και από την άλλη μεριά υπάρχει μια προσπάθεια αυτό να το εκφράσουμε στο σήμερα. Ο ναός στηρίζεται σε 4 πύργους που έχουν σχήμα σταυρού. Το πρόβλημα ήταν η έκφραση του καμπαναριού. Ο αρχιτέκτορ μου πρότεινε ένα σχήμα που ήταν περισσότερο σαν πύργος αεροδρομίου. Και τελικά τους είπα κάτι καινούριο και συμβολικό. Και πήρα 4 λαμπάδες. Και τους τις έβαλα μαζί. Λέω, ο ναός είναι της Αναστάσεως. Χρησιμοποιούμε πάντα πασχαλινές λαμπάδες, μεγάλες. Οι 4 λαμπάδες συμβολίζουν τους 4 Ευαγγελιστές που μιλούν για την Ανάσταση. Είχατε περιγράψει μια κατάσταση όπου μιλούσατε για τον απρόσωπο εχθρό που είναι η απόγνωση των ανθρώπων που είχατε συναντήσει τότε. Πριν από λίγες ημέρες υπήρξε μια έρευνα του Eurostat, όπου ανέφερε ότι το 21,5% των Ελλήνων βρίσκεται στα όρια της φτώχειας. Πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει αυτή η απόγνωση? Πάρα πολύ. Και μόνο η απόγνωση ήδη μέσα της είναι μια φοβερή αρρώστια. Σήμερα τι γίνεται? Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μια κρίση πριν από την οικονομική κρίση. Μια κρίση αξιών. Μια κρίση ηθική, μια κρίση κοινωνική. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο. Αντί για το σεβασμό στην ελευθερία του κάθε ανθρωπίνου προσώπου και της κτήσεως, που είναι βασικές ιδέες της χριστιανικής πίστεως, να φτάσουμε πλέον στην ιδέα του σεβασμού στην ελευθερία της αγοράς. Οι περίφημες αγορές. Απρόσωπες ομάδες αγνώστων συμφερόντων που μπορούν όμως να συντρίψουν κράτη και λαούς ολόκληρους. Και είμαστε σε αυτή τη φάση. Το ξέρετε τη μεγάλη αδικία που έχουμε σήμερα στον κόσμο ποια είναι? Το 20% του πληθυσμού της γης εκμεταλλεύεται το 80% των πηγών της γης. Και αυτές είναι οι πλούσιες χώρες στις οποίες ανήκουμε και εμείς. Συγγνώμη μεν, αλλά ανήκουμε και εμείς. Και ήρθε μια ώρα που και οι πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν πλέον τη φτώχεια με άλλους τρόπους. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια τεράστια ευθύνη ότι έχουμε αδιαφορήσει για τις πνευματικές αξίες που γεννήθηκαν από την χριστιανική πίστη. Η Εκκλησία πρέπει από τη μια μεριά να καλλιεργήσει το σεβασμό και τη συμμετοχή και τη συμπάθεια για τους πονεμένους, όπως εμείς που είμαστε σε άλλες χώρες που υποφέρουμε, να μην αφήσουμε να καλλιεργήσουμε στο δικό μας τον κόσμο την αξιοπρέπεια και να μην σπέβδουμε σε κορώνες πάλι αντιπαθίες και μίσους εναντίον των άλλων. Το Φεβρουάριο αυτή του έτους, όταν είμαστε σε μια μεγάλη δυσκολία, στη μεγαλύτερη δυσκολία κατά στην Ελλάδα, σκέφτηκα ότι έπρεπε κάτι να πω στους συναδέλφους μας στη Γερμανία. Και έστειλα ένα γράμμα με βασική σκέψη ότι ακούγονται ένα σωρό φωνές στις διάφορες χώρες της Βορείου Ευρώπης και συγκεκριμένα στη Γερμανία, και δεν ακούγεται η φωνή της Εκκλησίας να μιλήσει με περισσότερο ευθύνη για το σεβασμό που πρέπει να έχουν οι πλούσιες κοινωνίες έναντι εκείνων που υποφέρουν, για τον περιορισμό των υποτιμητικών τίτλων και άλλων, για την ανάγκη να ξαναδούμε πάλι το θέμα που λέγεται ευθύνη δική μας. Πώς μπορεί να μειωθούν οι τόκοι? Πώς μπορούν να αυξηθούν οι δυνατότητες αναπτύξεως? Είχα λοιπόν μια ανησυχία, λέω, πώς θα το πάρουν. Μου έκανε πραγματικά ιδιαίτερη εντύπωση ότι οι απάντησες ήταν πάρα πολύ θερμοί. Κάναμε κατόπιν την Κεντρική Επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στην Κρήτη και επανέλαβα αυτές τις ιδέες. Είπα μάλιστα εκτός χειρογράφων και ανοιχτά: κοιτάξτε τις ευθύνες οι οποίες έχουν οι κοινωνίες οι πλούσιες, οι οποίες δανείζονται με 1% και δανείζουν με 6%. Αυτό λέγεται χριστιανικές αξίες? Ήξεραν ότι πού αναφερόμουν. Και είχα μια ανησυχία ότι θα σηκωθούν και θα πούν ορισμένες άλλες κουβέντες. Κάθε άλλο. Με συνεχάρηκαν στο τέλος και συμφώνησαν. Είπατε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ σημαντικά. Μιλήσατε ευθέως για ευθύνη της Εκκλησίας. Αντίδραση δεν υπήρξε. Κοιτάξτε.
Εγώ έχω μάθει ότι οι ιδέες έχουν μια δική τους δυναμική. Σπέρνουν ιδέες και δεν ξέρεις πότε θα καρπίσουν. Επίσημα όχι, αλλά είμαι βέβαιος ότι οι πολλοί τα υπολόγισαν πολύ σημαντικά. Νομίζω και στην Εκκλησία της Ελλάδος έχει γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση τώρα. Μου θυμίζει την αλληλεγγύη στα χρόνια της κατοχής. Πολύ σημαντικό. Ξυπνούν όλο και περισσότερες δυνάμεις και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια αναζήτηση για μια αλληλεγγύη που εκφράζεται με συγκεκριμένα προγράμματα, με νέες ιδέες και με πολύ μεγάλη κατανόηση και αγάπη. Χρειαζόμαστε περισσότερες ιδέες, περισσότερη αλήθεια, περισσότερη τόλμη στην Ελλάδα. Ας αφήσουμε την κρίνια και την κατήφια και ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Αλλά εδώ, επειδή εγώ επαναλαμβάνω, όταν λέω Εκκλησία, δεν εννοώ μόνο τους κληρικούς. Να σας πω κάτι. Η διαφθορά έχει τρεις μεγάλες ρίζες. Πρώτη ρίζα, η πλεονεξία και η απληστία. Η οποία δεν είναι μόνο για τους πλούσιους, πιάνει όλους τους ανθρώπους, έτσι. Υπάρχει μια υπέροχη φράση του Αποστόλου Παύλου που λέει ότι η πλεονεξία είναι ειδωλολατρία. Δεύτερο στοιχείο, το ψέμα. Το ψέμα το οποίο το έχουμε πολύ υποτιμήσει. Και θυμάμαι εδώ ένα υπέροχο κείμενο του Ντοστογεύσκη στους αδελφούς Καραμαζόφ. Μιλείτε ψέματα. Προβλητώς μιλείτε ψέματα στον εαυτό σας. Διότι όταν λέτε ψέματα στους άλλους, θα πάψετε να τους εκτιμάτε. Και όταν λέτε ψέματα στον εαυτό σας, θα πάψετε να εκτιμάτε τον εαυτό σας. Και χάνοντας την αυτοεκτίμηση και την εκτίμηση στους άλλους, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να αγαπάτε. Και το τελευταίο, το τρίτο, ο εγωκεντρισμός, που είναι το βασικό στοιχείο. Όλοι ασχολούνται με τον εαυτό τους. Και όταν γίνεται αυτό κέντρο το εγώ, είναι μια φυλακή μέσα στην οποία κρυβόμαστε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτές οι τρεις ρίζες πρέπει να τις, πραγματικά να τις δούμε όπως είναι και να δούμε πώς θα τις πολεμήσουμε. Αν δεν τα πολεμήσουμε αυτά, πώς θα πολεμηθεί η διαφθορά. Και η Εκκλησία τι κάνει? Έχετε πει ότι έχει μερίδιο της ευθύνης. Πρόσφατα το είχατε πει ότι έχει μερίδιο κομμάτι της Εκκλησίας στη διαφθορά. Ξέρετε ότι αν ανοιχτούμε πάρα πολύ στο χρόνο, ξέρετε ποιο όριο θα βάλουμε για να δούμε τη προσφορά της Εκκλησίας στο παρελθόν. Οπότε μπαίνουμε σε ένα μεγάλο επίπεδο που είναι λίγο επικίνδυνο. Ας μείνουμε λίγο στο πιο συγκεκριμένο σήμερα τι πρέπει να κάνει. Εγώ πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να πει λόγο κριτικό και προφητικό. Να πει με σαφήνεια αυτά τα οποία προηγουμένως έλεγα, ότι αυτές οι αξίες για τις οποίες μιλάμε δεν είναι κάτι θεωρητικό και αόριστο, έχουν συγκεκριμένο όνομα. Λέγονται αλήθεια, λέγεται δικαιοσύνη, λέγεται αλληλεγγύη, λέγεται αυτοθυσία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα πούμε με πολύ σαφήνεια. Οπωσδήποτε, εκείνοι οι οποίοι έχουν μια ηγετική θέση σε ένα σύνολο έχουν πολύ μεγαλύτερες ευθύνες και πρέπει να δίνουν το παράδειγμα και να εμπνέουν όχι με τα λόγια τους, αλλά με τη ζωή τους και με τη σιωπή τους. Εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και νομίζω ότι αυτή η αυτοκριτική πρέπει να γίνει μέσα στους κύκλους τους δικούς μας. Η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Από εκεί ξεκινάμε. Είναι αυτή που μας δίνει και τις πρώτες διδαχές. Πόσο επηρέασαν εσάς οι γονείς σας? Κοιτάξτε, προφανώς έχω το DNA των γονέων μου, δεν είναι έτσι, της μητέρας μου, του πατέρα μου. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Ξέρω ότι η εκπομπή σας λέει προσωπικά. Υπάρχουν και προσωπικά τα οποία δεν πρέπει πολύ συχνά να λέγονται. Πάντως, όταν ήμουνα από ακόμα επρόκειτο να έρθω στον κόσμο, η μητέρα μου δεν έπαιρνε να είναι συνεχώς σε προσευχή και σε ελπίδα. Γιατί της είχαν πει ότι δεν ήταν σωστό να έρθει στον κόσμο ένα παιδί. Πάρα πολύ από αυτήν την ιστορία. Και τελικά είχε πει, Παναγιά μου, εγώ εκεί έχω την ελπίδα. Και μαζί της είχαν πει ότι δεν θα μπορεί να θυλάσει το μικρό. Και όπως μου έλεγε αργότερα, με θύλαζε για πολύ καιρό. Γιατί είμαστε και φτωχοί τότε. Είχαμε έρθει από την Πρέβεζα. Ο πατέρας μου είχε εκεί πολύ καλές δουλειές. Αλλά κατόπιν πήγε στον πόλεμο και στο τέλος απολογίες έγινε λουχαγός με τα τραύματα τα οποία είχε στον πόλεμο. Και έτσι η οικογένεια ξεκίνησε πάλι από μηδενική βάση. Αλλά είμαστε αγαπημένοι, πολύ αγαπημένη οικογένεια. Εγώ ήμουν μικρότερος. Τα αδέλφια μου ήταν 10 χρόνια πιο μεγάλα από μένα. Και όλοι είμαστε μια οικογένεια που ο ένας στήριζε τον άλλον. Αλλά πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον, νομίζω ότι στην κατοχή είχαμε και μια μεγάλη ευκαιρία. Ήταν πολύ μαύρα τα χρόνια και τότε όλοι ψάχναμε για κάτι. Και τότε είχαν μέσα στην Εκκλησία υπήρχαν πολύ δυναμικές ομάδες. Δεν είχαμε σχολείο, είχαμε πολλές ώρες για να διαβάζουμε, διαβάζαμε τα πάντα. Αλλά είχαμε εξαιρετικές συντροφιές
που τελικά μας επηρέασαν πνευματικά. Σε αυτή τη βασική σκέψη θέλαμε κάτι να αλλάξει από αυτό το σκοτάδι που ζήσαμε, το σκοτάδι του πόνου, του μίσους. Εμείς είπαμε ότι μέσα στη χριστιανική πίστη υπάρχει δυνατότητα όχι απλώς να μιλήσουμε, αλλά να βρούμε την ελευθερία και την αγάπη. Η επιλογή σας να σπουδάσετε θεολογία δεν ήταν κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα την οικογένεια, ούτε τους γονείς, ούτε τα αδέλφια σας. Σας ήθελαν για κάτι άλλο. Για νομική, για κάποιον άλλον τομέα. Ναι, αλλά ξέρετε, είναι γενική αντίληψη που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, δυστυχώς και εδώ ακόμα, ότι τελικά χάθηκε το παιδί όταν αποφασίσει να προχωρήσει έναν δρόμο διαφορετικό. Αλλά οι αντιστάσεις δεν ήταν οριστικές, γιατί εγώ είχα ένα μεγάλο επιχείρημα. Όταν έλεγα στη μητέρα μου, άκουσε, όταν στις δύσκολες ώρες προσευχόσουνα, μιλούσες ότι το παιδί θα το έδινε στην εκκλησία. Λοιπόν, άφησέ με. Εκείνη συναχωρήθηκε πάρα πολύ, διότι έφυγε και από το σπίτι, πήγαινα σε ορισμένα άλλα περιβάλλοντα. Και ο πιο σοφός άνθρωπος του περιβάλλον ήταν ο θείος μας ο Μαλτέζος, ο Κωστής ο Μαλτέζος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο και ακαδημαϊκός, ο οποίος, εγώ ήμουν πιτσιρίκι τότε, μέσα στην κατοχή και στάλα μου, έπαιρνε τα βιβλία, με φρόντιζε, ήταν μεγάλο γεγονός τότε να έχουμε ένα χαρτζιλί για να πάρουμε βιβλία. Και όταν του είπαν ότι ο Τασούλης, ξέρεις, αποφάσισε να πάει εκεί, είπε, αφήστε τον τον Τασούλη να διαλέξει, ξέρει τι κάνει. Εκτός από την απόφαση της μητέρας σας να σας φέρει στον κόσμο, θεωρείτε ότι ήταν το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή σας? Νομίζω ναι. Ο πατέρας, σας είπα, έλειπε πολύ καιρό. Στα παιδικά χρόνια ήμουν συνήθως με τη μητέρα μου και με τα αδέλφια μου. Και επίσης έζησε πάρα πολύ, έζησε μέχρι τα 90 της χρόνια. Και ήταν πάντα κοντά μου. Δεν μπόρεσε να την. Ευχαριστήσω όσο θα ήθελα. Πολλές φορές σκεφτόμαστε το πόσο σημαντικοί ήταν οι άνθρωποι στη ζωή μας όταν δεν είναι κοντά μας και πόσα πράγματα θα θέλαμε να τους έχουμε πει που δεν προλάβαμε, που δεν μπορέσαμε. Καλό είναι να μην αφήνουμε το χρόνο να περνάει χωρίς να λέμε αυτά που πρέπει. Γι' αυτό σας είπα, όλα αυτά πρέπει να διωθούν στις οικογένειες. Κάτι που το έχει η ελληνική κοινωνία. Θέλω να σταματήσουμε σε ένα σημείο που έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τα προβλήματα υγείας που σας έχουν συμβεί στο παρελθόν και που έχετε μέχρι σήμερα. Η σχετικά πρόσφατη περιπέτεια που είχατε πριν από μερικά χρόνια με τον καρκίνο, από πού πηγάζει αυτή η δύναμη? Δεν σας κρύβω ότι όταν μου το είπαν οι γιατροί μου αυτό το πράγμα ήταν ένα σοκ. Και είπα, το τέλος που περίμενε τόσο καιρό από άλλες πλευρές έρχεται. Κατόπιν όμως είπα, προφανώς έρχεται το τέλος. Ένα τέλος θα έρθει οπωσδήποτε. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο. Και άρα απλώς φρόντισε ότι όσο χρόνο έχεις ακόμα μπροστά σου να τον ζήσεις σωστά. Στις δύσκολες ώρες υπάρχει ένα καταφύγιο που μπορώ να γνωρίζω και να προσεύχω. Και λέω, Θεέ μου, δεν ξέρω ποιο είναι το θέλημά σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Και ήρεμα το βλέπει κανείς. Νομίζω ότι σε αυτές τις πολύ ακραίες ώρες η πίστη και η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι μια μεγάλη ανεξάντλητη δύναμη και το έλεος που τα διώξαμε πάστε σήμερα στη ζωή μου. Και κατόπιν μετά από αυτήν την ιστορία ήρθε άλλη πιο σκληρή δοκιμασία όταν σχεδόν έπεσε η οπτική μου οξύτητα σε πολύ χαμηλό σημείο και δεν μπορούσα να διαβάσω. Κατόπιν αντιμετωπίστηκε με άλλους τρόπους, συνεχίζω τον αγώνα, εξακολουθώ να είμαι με ευαίσθητα πάντα μάτια. Σας είπα, χαίρομαι αυτό που δίνω ο Θεός. Είναι παράταση αυτό ακόμα. Όλα αυτά σχετίζονται με τη στιγμή που λέει κανείς να σου φτάνει ο Θεός. Το πιο σημαντικό είναι η σχέση που έχεις μαζί Του. Και τα άλλα τα αντιμετωπίζεις. Και ακόμα να σας πω κάτι, είναι μια συμμετοχή στον πόνο των άλλων. Και ο δικός σου ο πόνος. Γίνεσαι πιο, θα έλεγα, πιο ευαίσθητος και πιο όριμος όταν προσωπικά πονάς. Γιατί δεν δίνεις συμβουλές στους άλλους, αλλά μετέχεις σε αυτό το γεγονός που ζουν οι άλλοι. Είναι ευλογής του Θεού τελικώς.
το οποίο τώρα λειτουργεί 10 χρόνια, έχουν γίνει πάνω από 1.200.000 εξετάσεις. Αλλά το καινούργιο το οποίο έχουμε κάνει είναι ένα οφθαλμολογικό κέντρο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. 21 χρόνια μετά, σας βρίσκω εδώ με ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, αναγνωρισμένο από τους περισσότερους, όχι μόνο από τους ανθρώπους που έρχεστε καθημερινά σε επαφή σε αυτή τη χώρα, και στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχετε σκεφτεί πώς θα συνεχιστεί το έργο, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Δεν περιμέναμε για να φτιάξουμε μερικά εξωτερικά πράγματα. Δουλέψαμε για να δημιουργηθούν δομές οι οποίες θα επιβιώσουν. Οποιαδήποτε στιγμή και ο Θεός μου πει, ξέρεις, τέλειωσαν οι εξετάσεις, έλα, ξέρω ότι υπάρχει κάτι εδώ. Τώρα, εμείς έχουμε ανοιχτεί και σε ένα άλλο τομέα πολύ σημαντικό, σε κοινωνικά έργα. Για θέματα υγείας, για θέματα παιδείας, για θέματα αγροτικής αναπτύξεως. Το πρώτο καιρό μοιράζαμε βεβαίως τρόφιμα, μοιράζαμε φάρμακα. Ήταν τόσο πολύ φτωχά όλα τα πράγματα εδώ. Τόνους έχουμε φέρει από αυτά τα πράγματα. Η φτώχεια, την οποία βλέπουμε κάτω στην Ελλάδα, εδώ ήταν σε φοβερά επίπεδα. Τα μοιράζαμε. Δεν τα κρατούσαμε για τον εαυτό μας. Δεν κάναμε διάκριση. Τα πρώτα που στείλαμε, τα στείλαμε σε ένα χωριό που δεν ήταν ορθόδοξο. Πολλοί μου έλεγαν, μα γιατί το κάνετε? Για να πούμε ακριβώς ότι εμείς σεβόμαστε τον άνθρωπο. Και μετά ζητάμε ταυτότητες, τι είναι, τι δεν είναι. Εμείς με το να οργανώσουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα, έχουμε δώσει δουλειά σε χιλιάδες οικογένειες. Ας πάμε στον οικοδομικό τομέα. Έχουμε καταρχήν επιδιορθώσει τις παλιές εκκλησίες, 160. Έχουμε αναστηλώσει μνημεία πολιτιστικά, 70. Έχουμε κτίσει καινούριους ναούς, όχι μικρά κλεισάκια, μεγάλα, 150. Σχολεία, κλινικές κλπ. Είναι εξίσου σημαντικά. Φτάνουμε περίπου στα 440 περίπου κτίρια. Για να γίνουν αυτά όλα αυτά τα χρόνια, χρειάστηκαν να δουλέψουν άνθρωποι. Οι οποίοι άνθρωποι δούλεψαν και πήραν αμέσως βεβαίως κατευθείαν το μισθό τους και οτιδήποτε χρειαζόταν. Άρα έχουμε βοηθήσει γενικότερα στην οικονομία. Πληρώνουμε όλους τους φόρους, δεν βγάζουμε λεκ έξω από τη χώρα, δεν είμαστε τις άλλες επιχειρήσεις, τους επενδυτές που έχουν βεβαίως το δικό τους το όφελος. Και ίσως είμαι ο μόνος αρχιεπίσκοπος που πρέπει να φροντίζω για τους μισθούς των ιερέων. Αυτό λοιπόν με απασχολεί, δεν σας το κρύβω πολύ. Λέω, τι θα συμβεί αν απότομα. Δεν είμαι κοντά στους ανθρώπους αυτούς. Δεν θα ήθελα αυτό το πράγμα να καταρρεύσει και να πούν κατόπιν. Αυτό ήταν τελικώς ένας πύργος χάρτινος που καταραίει. Ξέρετε, μια λύση. Θα σας την πω εσάς για πρώτη φορά, τη λέω δημόσια. Συνήθως κάνουμε πρώτα τα έργα και μετά τα ανακοινώνουμε. Αλλά νομίζω πρέπει να το πω. Κάναμε μια μεγάλη επένδυση. Έχουμε κάνει μια εταιρεία που τη λέμε Ενεργία Οικολογική. Ενέργεια Οικολογική. Και προσπαθούμε τώρα να κάνουμε ένα υδροελεκτρικό έργο σε ένα ποτάμι, το οποίο είναι στη δική μας την περιοχή, και σε ένα άλλο που είναι σε ένα μεγάλο μοναστήρι, σε υψόμετρο 1500 μέτρα. Εάν το πετύχουμε, θα είναι η λύση. Η λύση για τα λειτουργικά έξοδα. Γίνεται και στην Ελλάδα πολλής λόγος, και εγώ το πιστεύω, ανάπτυξη. Λέω, περισσότερες ιδέες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε να με δεχθείτε και να σας γνωρίσω από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή αλλάζει ο καινούριος χρόνος, θα σας πω κάτι αιρετικό. Να διαβάσετε ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη γραμμένο το 1907. Τα πτερώντα δώρα. Είναι πολύ αποκαλυπτικό για τη σημερινή ελληνική κοινωνία. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Πάντοτε τα Χριστούγεννα είναι μια πηγή πολλών ευχών, πολλών ιδεών. Εγώ έχω μείνει τον τελευταίο καιρό σε αυτό το μήνυμα το οποίο βλέπω πάντα τα Χριστούγεννα να μας φέρνουν. Την υπέρβαση του ανθρωπίνου αδυνάτου. Αυτό το οποίο σχετίζεται με τη δική μας την πίστη ήταν κάτι που κανείς τολμηρός νους δεν μπορούσε να το φανταστεί και να το σκεφτεί. Ότι ο Λόγος του Θεού θα γινόταν άνθρωπος. Αυτός ο απρόσιτος Θεός τελικά θα γινόταν ένας από εμάς. Το αδύνατο ανθρωπίνου έγινε μια πραγματικότητα. Θέλω με όλη μου την καρδιά να ευχηθώ σε όλους υπέρβαση των προσωπικών και γενικότερων αδιεξόδων και είμαστε με περισσότερη ελπίδα και πίστη ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό που αδιάκοπα είναι ο Θεός που υπερβαίνει το αδύνατο ανθρωπίνος. Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν σβήνει με τις δυσκολίες της δικής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.